Απαντήσει στα χρόνια ζητήματα που ταλανίζουν τους σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ στον Άγιο Νικόλαο, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε κατάληψη από τις 11 Νοεμβρίου, ζήτησε από την Υφυπουργό Τουρισμού ο κ. Τραψανιώτη σε επίκαιρη ερώτησή του. Ο βουλευτής, αναφερόμενος στην τελευταία στιγμή στροποποίηση των διατάξεων που είχαν ανακοινωθεί, τονίζει την αδικία για τους ίδιους τους τελειόφοιτους σπουδαστές, αλλά και για τις οικογένειές τους. Είναι απαράδεκτο, συγγνώμη θα το πω, μία εβδομάδα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να ανακοινώνετε στους σπουδαστές ότι, ξέρετε, το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε δεν ισχύει για εσάς, ενώ θα ίσχυε για όλους τους σπουδαστές, δεν ισχύει, ισχύει όμως για τους νοησιοθέντες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρία Υφυπουργέ? Οι γονείς μπήκαν σε ταλαιπωρία, σε έξοδα, σε μια περιοχή όπου έχει αυξημένο τουρισμό, με δυσκολίες για να βρουν στέγη, με δυσκολίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους, με δυσκολίες στη σύντηση που δεν υπάρχει. Καλώντας τους φοιτητές να ανοίξουν και πάλι τη σχολή τους, η κυρία Ζαχαράκη, εξηγώντας τους λόγους που η κοινή υπουργική απόφαση ανεστάλλει, υπογραμμίζει πως μετά από αναλυτική διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, συμφωνήθηκε από κοινού πως το νέο πρόγραμμα είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί κατευθείαν στους νεοεισαχθέντες φοιτητές, ώστε να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός ροής σπουδών για τους παλαιότερους. Γιατί ανεστάλλει οικία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όταν είμαστε στην έναρξη ενός ακαδημαϊκού έτους, όλα αυτά τα οποία πρέπει να συμβούν, ο διαγωνισμός για τα βιβλία, η πρόσληψη καινούριων καθηγητών που έχουν να κάνουν με το νέο πρόγραμμα σπουδών, είναι μία χρονοβόρος διαδικασία. Ο βουλευτής Λασιθίου, επισημένοντας για ακόμα μια φορά τις βασικές ελλείψεις και κενά που καταγράφει η σχολή, καλεί την Υφυπουργό να δώσει ουσιαστικές λύσεις ώστε να αρθούν οι διακρίσεις σε βάρος των σπουδαστών. Η σχολή του Αγίου Νικολάου φιλοξενείται προσωρινά σε κτίριο του Δήμου, παραχωρήθηκε το 2006. Επειδή όμως στην Ελλάδα ισχύει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, εξακολουθούν να παραμένει στο ίδιο κτίριο, που δεν καλύπτει όμως τις ανάγκες της φοιτησής των σπουδαστών. Στην απάντησή της, η Υφυπουργός αναφέρει την παροχή κονδυλίων για κτηριακές ανάγκες, εξηγώντας επίσης πως η διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού έχει προχωρήσει και αναμένεται άμεσα να ολοκληρωθεί η πρόσληψη. Παρέχεται στεγαστικό επίδομα με τους ίδιους όρους που παρέχεται και για τους φοιτητές του Υπουργείου Παιδείας και με την ψήφιση του άρθρου 225 του νόμου 4823 του 2021 ξεκινάμε ως Υπουργείο Τουρισμού επαφές με τα Υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών και Υποδομών για τη δυνατότητα εξασφάλισης της πιστώσεων έτσι ώστε στο έτος 2022-2023 να μπορούμε να παρέχουμε και πάσο μειωμένου κομίστρου όπως για τους σπουδαστές μας. Αναφορικά με το κέριο ζήτημα της αναβάθμισης της σχολής, η Υφυπουργός δήλωσε πως ο σχεδιασμός αναμένεται να προχωρήσει με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών.